για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση με τον όσων έχουμε πει, προσπαθούμε με τη βοήθεια όλων και τη δική σας να τελειώσουμε το κτίριο του σχολείου, να έχουμε το εξατάξιο δημοτικό σχολείο και παράλληλα και στη συνέχεια να έχουμε το γυμνάσιο και λύκειο, δηλαδή σύνολον 12 τάξεις. Χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό οπωσδήποτε και ώστε τελειώνοντας τα παιδιά αυτά τα οποία προέρχονται από μια πολύ φτωχή περιοχή να βγουν στην αυριανή κοινωνία και να είναι οι αυριανοί επαγγελματίες της χώρας, οι αυριανοί καθηγητές της χώρας, οι αυριανοί κυβερνήτες της χώρας. Ποτέ δεν ξέρουμε. Έχουμε εντοπίσει ότι τα παιδιά αυτά, παρότι τα έχουμε πάρει από πάρα πολύ φτωχή περιοχή και πάρα πολλές πολύ φτωχές οικογένειες, είναι έξυπνα. Είναι έξυπνα και μπορούν και προχωρούν πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουμε, τους μαθαίνουμε λίγα ελληνικά, έχουν μάθει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος, τον οποίο λένε υπέροχα, και οπωσδήποτε με τη βοήθεια των δασκάλων θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι καλό. Ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπως είπα νωρίτερα, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε περίπου 105 μαθητές, τους οποίους αυτή τη στιγμή τους έχουμε σε αυτή την αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε τώρα ένα μέρος. Έχουμε το νηπιαγωγείο. Έχουμε δύο τάξεις οι οποίες είναι κάτω από ένα summer hut. Αλλά έχουμε ξεκινήσει το νέο κτίριο του σχολείου, στο οποίο οι τρεις τάξεις είναι έτοιμες. Και προχωράμε με τις υπόλοιπες τάξεις, συν τα γραφεία των δασκάλων. Και ο στόχος μας είναι να τελειώσουμε το κτίριο, να έχουμε και να έχουν τελειώσει τα παιδιά εδώ της περιοχής και το γυμνάσιο. Αυτό είναι το όνειρό μας, είναι ένα μεγάλο όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια όλων σας. Γι' αυτό θέλουμε όλοι να προσφέρουμε κάτι. Οπωσδήποτε γνωρίζουμε την κατάσταση της πατρίδας μας, η οποία δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά πάντα υπάρχει ένας μικρός χώρος να προσφέρουμε κάτι. Έχουμε περίπου 7 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει ένα σχολείο. Ξεκινήσαμε από νηπιαγωγείο από ηλικία 4 έως 6 ετών, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη γειτονιά. Η γειτονιά αυτή στην οποία έχουμε ιδρύσει αυτό το σχολείο είναι μία από τις φτωχότερες της Γκάνας. Είναι ψαροχώρη και ζει ο κόσμος με την αλληλεία και με το που πουλάνε τα ψάρια ή και κάποια άλλα τρόφιμα ως επιτοπλίστων. Δεν ασχολούνται με γεωργία, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Η περιοχή είναι πάρα πολύ φτωχή και γι' αυτόν τον λόγο και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σχολείο εδώ. Ξεκινήσαμε με ένα νηπιαγωγείο και βλέποντας την πρόοδο των μαθητών, πήραμε στην αρχή γύρω στους 20, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να πάμε να ιδρύσουμε και δημοτικό και γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 105 παιδιά και με τη βοήθεια των φίλων προχωράμε.